Συνεχίζουμε λοιπόν παρεμβάσεις και σε τηλεφωνική επικοινωνία έχουμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Project 2020, Δράμα 2020, συγγνώμη, τον κύριο Αλέξανδρο Τσιαμπούση, τον οποίο και καλησπέριζω. Κύριε Τσιαμπούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Τσιαμπούση, τελικά ποια πρόταση ψηφίστηκε, Τσιαμπούση ή Μελεκάνη, έτσι όπως είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, να αποφορτήσω και εγώ λίγο την κατάσταση. Τελικά υπερίσχυσε η ψηφοφορία των ναι και έχουμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι λύεται πλέον η ΔΕΚΠΟΤΑ που για χρόνια ήταν νομίζω μήλον της Έριδος, έτσι, στα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ποια πρόταση ψηφίστηκε και αν αυτή έχει όνομα Τσιαμπούση ή Μλεκάνη. Η πραγματικότητα είναι ότι ψάχαμε να βρούμε έναν τρόπο δόκιμο ώστε να φαίνεται η αιτιολογία όπως τη θέτει ο καθένας μας και να μπορούν να δικαιολογηθούν ότι τα ναι είναι όλα ναι. Δηλαδή να μην έρθει κάποιος και πει ότι το ναι μεν δεν είναι ναι και να έχουμε πρόβλημα. Άρα καταλήξαμε συζητώντας το σε μια κοινή συνισταμένη ότι πρέπει να αναφέρονται και οι αιτιολογίες που είχαν εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν πρωτολήφθηκε η απόφαση της λύσης της επιχείρησης και φυσικά όλα όσα έλεγε η εισήγηση, η οποία κατά τα άλλα ήταν άρτια σε σχέση με το να προχωρήσουμε στη λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Είναι μια, ας το πούμε, δικαίωση και εδώ θέλω να πω ότι η δικαίωση είναι πολιτική για μας, τουλάχιστον για την παράταξή μας, γιατί το λέγαμε αυτό το πράγμα το 2014 που μπήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είδαμε πώς λειτουργεί και μετά. Και κυρίως είναι μια δικαιολογημένη, αιτιολογημένη απόφαση, γιατί η ΔΕΚΠΟΤΑ και είχε κλείσει τον κύκλο της στο επίπεδο της δράσης της, αλλά πλέον είχε μαζέψει και πολλά ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με μικροατασταλίες, με ελλείμματα τα οποία έχουν καταγραφεί και φυσικά με ψηφοθυρία. Έτσι όπως το τοποθετείτε, εγώ, δηλαδή ήταν ο λόγος ο ψηφοθυρικός που έκανε την παράταξή σας να το συμπεριλάβει στις προτάσεις του προγράμματός σας, κύριε Τσιαμπούση. Όλα τα παραπάνω που είπα είναι. Ναι, το, ο λόγος ο ψηφοθυρικός έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν μια επιχείρηση δεν λειτουργεί σύμφωνα με το αυτό που πρέπει να κάνει για να δίνει στους δημότες, αλλά λειτουργεί για να δίνει ενώ αντικείμενο πολιτισμού, αντικείμενο κοινωνικό, τουριστικό και ούτω καθεξής. Αλλά λειτουργεί συγχρόνως με αυτά για να εξυπηρετεί ημετέρους, τότε χάνει νομίζω και την ουσία της. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ακόμα και από τις τελευταίες μέρες, το κλείσιμο, και το ξέρετε εσείς στο ΣΤΑΡ, το ξέρετε εκεί. Δόθηκαν, ας πούμε, βίντεο να παιχθούν, ένα βίντεο για τη Δράμα, δόθηκαν σε 5-6 διαφορετικά κανάλια ανά την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν οι ίδιες προβολές να πληρώνονται με άλλο ποσό ή ακόμα χειρότερο σε ένα κανάλι να δίνουμε 2 ή 3 προβολές και σε ένα άλλο να δίνουμε 8. Δηλαδή ποιος τα κρίνει αυτά. Όταν λοιπόν αυτό είναι απόφαση ενός ανδρός, του Προέδρου, του εκάστοτε Προέδρου, έτσι όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με το σημερινό Πρόεδρο, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι χάνει μετά τη λειτουργία της μια επιχείρηση, χάνει τη διαφάνεια, χάνει τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε προς... όχι πηγαίνουμε, είναι πλέον ηλυμένη απόφαση. Έχει τελεσιδικήσει κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών η λέξη. Από εδώ και μετά πώς μπορεί ο Δήμος να διαχειριστεί αυτό το μεγάλο χαρτοφυλάκιο που παραλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο? Ναι, καταρχάς μπορεί να το διαχειριστεί μέσα από τις υπηρεσίες του, με την έννοια ότι τμήμα πολιτισμού υπήρχε και στον Δήμο, τμήμα αθλητισμού, τμήμα κοινωνικής πολιτικής, οπότε μπορεί και μέσα από τις υπηρεσίες του. Επίσης, όπως ίσως είδατε στην απόφαση, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ μεταφέρθηκε στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Δράμας. Δηλαδή υπάρχουν και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του Δήμου που μπορούν να διαχειριστούν αυτά που έκανε η ΔΕΚΠΟΤΑ. Παράδειγμα, έχουμε τον πολιτιστικό οργανισμό. Το λέει και από μόνος του το όνομα. Θα μπορούσαν πράγματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό να γίνουν μέσω του πολιτιστικού οργανισμού. Υπάρχει ο τρόπος. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και θέληση. Και δυστυχώς από τη σημερινή δημοτική αρχή εμείς δεν βλέπουμε θέληση. Και αυτός ίσως να ήταν και αυτό που τους φόβιζε στο να προχωρήσουν και να υπογράψουν και αυτή την λύση και την εκαθάριση της επιχείρησης. Πάντως, αυτό που εγώ ήθελα να πω είναι ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ ήταν μια επιχείρηση η οποία επέδειξε και έργο. Έτσι, κανένας δεν το αφισβητεί αυτό. Όταν όμως φτάνει
τα σημεία σκιάς, ας το πούμε, να υπερισχύουν τα σημεία του φωτός, τότε έρχεται νομίζω και η στιγμή που λες ότι αυτό κάπου εδώ ρίχνουμε τίτλους τέλους. Σε αυτό πάντως, κύριε Τσιαμπούση, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ευθύνη και σε βάθος χρόνου σε σχέση με το ποιος αναλαμβάνει τι σκυτάλη κτλ. Γιατί ένα τέτοιο σημείο πολιτισμού, μάλλον μια τέτοια επιχείρηση η οποία αφορά σε αυτό το κομμάτι και έχει ένα παρελθόν το οποίο νομίζω για πολλούς από εμάς είναι αρκετά σημαντικό, έτσι. Συνέδρια, η ιστορία της δράμας, κάπια πράγματα τα οποία δεν θα τα είχαμε αλλιώς, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα έδαφος κατάλληλο ώστε να υπάρχει συνέχεια και όχι να υπάρχουν προβλήματα. Αυτό το έδαφος το κατάλληλο θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να το έχει δημιουργήσει. Η εκάστοτε Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να το έχει δημιουργήσει συνέχεια στη διαδικασία σε μιας δημοτικής περίοδου. Πόσο μάλλον η σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία γνώριζε ότι εκεί θα καταλήξουμε και γνώριζε ότι ήταν βούληση της πλειοψηφίας των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να κλείσει επιχείρηση. Εγώ θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα. Η Ονειρούπολη, που είναι το πιο μεγάλο από αυτά που έκανε η ΔΕΚΠΟΤΑ τόσα χρόνια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 11 Μαρτίου. Καμία χρονιά η Ονειρούπολη δεν ξεκινούσε πριν το τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα ο Δήμος, αφού πλέον έχει περάσει η Ονειρούπολη στο Δήμο, να ετοιμάσει την Ονειρούπολη από σήμερα, από χθες. Άρα χρόνος υπάρχει, όρεξη πρέπει να υπάρχει και τη θέληση αυτή πρέπει να δούμε και από τη Δημοτική Αρχή και σε επίπεδα τα οποία θα συμφωνήσουμε θα μας βρει και εμάς να συμμέτοχους σε αυτή την πορεία. Ας πιστέψουμε, ας ελπίζουμε μάλλον όλοι εμείς οι δραμήνοι να μπορέσετε να βρείτε μια κοινή συνισταμένη όλες οι παρατάξεις για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος τόσο για τη μεγάλη μας διοργάνωση αυτή της Ονειρούπολης, κύριε Τσιαμπούση, όσο και για τα υπόλοιπα, τα οποία νομίζω είναι μπροστά μας και οφείλουμε να τα κατακτήσουμε. Να πω ένα ευχαριστώ. Πάντως οι άνθρωποι υπάρχουν του πολιτισμού, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και νομίζω ότι αυτούς πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δεν έχει σημασία το όχημα, σημασία έχει ότι έχουμε τους ανθρώπους. Και σημασία έχει να μπορούμε να τολμούμε να αναγνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους, κύριε Τσιαμπούση, που είναι στοίχημα για όλους μας και εσάς, έτσι δεν είναι. Να πω να ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε την κουβέντα λοιπόν. Πάμε, επικοινωνούμε με όλους τους, με όλες σχεδόν τις παρατάξεις, όσους μπορούμε σήμερα να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή και έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αντιπολίτευσης από το Διοίκηση Πολιτών, τον κύριο Στέλιο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Χεριστανίδου. Κύριε Λιόπουλε, μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μπήκατε χθες ως στην τοποθέτησή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφορτίσετε το θέμα. Να συνεχίσουμε έτσι, γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας. Η παράταξή σας ήθελε εκ του παρελθόντος της να προβούμε σε αυτήν την απόφαση ως Δήμος Δράμας. Δώστε μας λίγο τους λόγους που στηρίζατε αυτή σας την πρόταση και πώς φτάσαμε εδώ. Πριν ξεκινήσω να μιλήσω για τη ΔΕΚΠΟΤΑ, να πω ότι ζούμε συνταρακτικές στιγμές σε αυτό τον καιρό στη χώρα μας και θεωρώ ότι το να συζητάμε τόσο πολύ για τη ΔΕΚΠΟΤΑ δείχνει ότι ζούμε και στον μικρό κόσμό μας. Παρένθεση ήταν αυτό. Μπορώ να ανοίξω μία μικρή παρένθεση. Βεβαίως. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, επανειλημμένες φορές η εκπομπή, νομίζω, κύριε Ηλιόπουλε, έχει δώσει. Δεν το λέω για εσάς, κύριε Χριστιανίδη. Ναι, αλλά είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι σε σχέση φυσικά με τα τεκτενόμενα εδώ στη δική μας περιοχή, έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Που είναι και ο δικός μας μικρό κόσμος, πρέπει να παραδεχθούμε. Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς θα να μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα, μην την χάνουμε από μπροστά. Ακούμε. Κοιτάξτε, εμείς από το 2014 που μπήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα από πριν, το 2013, είχαμε εντάξει στο πρόγραμμά μας το κλείσιμο της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ. Είχαμε χρησιμοποιήσει εκφράσεις για μερικούς οι οποίοι ήταν σκληρές, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ένα πλυντήριο εξαγοράς συνειδήσεων μέσω χρημάτων που μοιράζει δεξιά και αριστερά, ότι ξεπλύνεται χρήμα εκεί πέρα μέσα και αποδείχθηκε τελικά και με την απόφαση την οποία είχαν βγάλει οι ορκωτοί λογιστές με τα χαμένα χρήματα που υπάρχουν, ότι είχαμε δίκιο. Θεωρούμε ότι κάθε ευρώ που πηγαίνει
προς διαχειρίσιμο ευρώ από την πλευρά του Δήμου, πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο αποδεικτικό. Η ΔΕΚΠΑΤΑ αυτό δεν το είχε. Υπήρχαν χρήματα που δοθήκαν χωρίς τιμολόγια, υπήρχαν χρήματα που δοθήκαν βέβαια με τιμολόγια, αλλά δεν είχε παρουσιαστεί έργο. Και αυτή η επιχείρηση θα συνέχιζε κατά αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, επειδή άκουσα τον κύριο Τάσου που έλεγε ότι θα μπορούσαμε κάτω να καθίσουμε να συζητήσουμε, να τη φτιάξουμε, δεν μπορείς ένα τόσο σαθρό οικοδόμημα να το φτιάξεις. Και ειδικά όταν σε αυτό το σαθρό οικοδόμημα βάζεις κάποιους ανθρώπους να το διαχειριστούν που δεν έχουν και τις καλύτερες προϋποθέσεις για να το διαχειριστούν. Δηλαδή, η προηγούμενη πορεία τους έχει δείξει ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς. Άρα, προτιμότερο από όλα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κλείσεις μια δημοτική επιχείρηση, να περάσει όλη η διαχείριση στο Δήμο. Υπάρχει η δυνατότητα ο Δήμος να ασκήσει αυτές τις αρμοδιότητες τις οποίες ασκούσε η ΔΕΚΠΑΤΑ και με την πλήρη διαφάνεια. Αν τα πράγματα όμως γίνονται με αργότερους ρυθμούς, αυτό δεν θα φταίμε εμείς. Σε αυτό θα φταίει η διοίκηση του Δήμου, η οποία δεν έχει φροντίσει να δημιουργήσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει πολιτισμό και αθλητισμό μέσω τμήματων του Δήμου. Τον υφιστάμενο δηλαδή, λέτε, ανάλογων υπηρεσιών που είναι και στον Δήμο. Κύριε Ηλιόπουλε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, πιστεύετε ότι θα έχουμε ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή θα γίνει μεταφορά προσωπικού? Κάτι ακούσαμε στις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, ότι εάν δεν δημοσιευθεί μέχρι τέλη Μαρτίου το συγκεκριμένο ΦΕΚ που θα συμπεριλαμβάνει την απόφαση, θα υπάρχει ένα πρόβλημα στην αργοπορία πληρωμής, μισθοδοσίας κλπ. Λίγο να τα διευκρινίσουμε για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς στις συναντήσεις που είχαμε κάνει είχαμε βάλει σαν προϋπόθεση στο να συναντηθούμε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες οι εργαζόμενοι της ΔΕΚΠΑΤΑ αλλά και του ΚΔΑΠ να μην έχουν πρόβλημα όσον αφορά την μισθοδοσία τους. Όποιοι υπάρχουν, ο Δήμαρχος απλούστατα θα πρέπει να δώσει την εντολή στις υπηρεσίες να εργαστούν επάνω σε αυτό το ζήτημα, να βρουν τους τρόπους που υπάρχουν μέσα στην νομοθεσία, ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από την επιχείρηση προς τον Δήμο. Και στο κάτω-κάτω θα μπορέσουμε και εμείς ως Δήμος να βοηθήσουμε σε αυτή την περίπτωση ως Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μην έχουν πρόβλημα οι εργαζόμενοι. Για τους εργαζόμενους, ειδικά ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλύτερα στο να βρίσκονται κάτω από τη στέγη του Δήμου παρά μιας δημοτικής επιχείρησης. Αυτό τους εξασφαλίζει περισσότερη ηρεμία στην εργασία τους, αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει και αυτοί να αποδείξουν ότι πρέπει να σεβαστούν αυτή την αλλαγή που κάναμε και να δουλέψουν με όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν για να αποδείξουν ότι θα τα καταφέρουν και στις νέες τους θέσεις. Τόσο περισσότερο μπορούν να δουλέψουν, αυτό είναι, νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται κάτω από συγκεκριμένες ιδιότητες, έτσι δεν είναι, κύριε Ηλιόπουλε? Δημοτικοί υπάλληλοι δεν θα είναι? Ξέρετε γιατί το λέω, κυρία Χερυσανή? Υπήρχαν πολλές καταγγελίες εδώ και χρόνια ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη πίεση πάνω στους εργαζόμενους, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ, αλλά έχουν διοριστεί μέσω κάποιων άλλων συνθηκών. Από ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γίνανε μετά η ΔΑΧ κτλ. Δηλαδή υπήρχε μία πίεση πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, πίεση που ασκούταν με πολιτικά μέσα. Αυτό δεν θα το έχουν τώρα. Τώρα θα έχουν την πλήρη ελευθερία ώστε να μπορέσουν να δώσουν τον εαυτό τους και να βοηθήσουν όσο μπορούν τους πολίτες του Δήμου της Δράμας. Να πω ένα ευχαριστώ για την παρουσία σας στην σημερινή εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, και φυσικά δεσμευτείτε ότι θα τα πούμε σύντομα, λίγο πιο διεξοδικά, και θα δούμε και το μεγάλο κάδρο, γιατί νομίζω ότι όντως είναι πολύ σημαντική η καιρή που ζούμε, κύριε Ηλιόπουλε. Μόνο παρατήρηση για κάτι που είπε ο κύριος Τάσου. Είπε ο κύριος Τάσου ότι αναγκαστήκαμε να κλείσουμε την ΔΕΚΠΑΤΑ. Εχθές τους έκανα μία πρόταση. Δεν είναι ανάγκη να ψηφίσετε εσείς, εφόσον δεν το πιστεύετε το κλείσιμο της ΔΕΚΠΑΤΑ. Αφήστε να το ψηφίσουμε εμείς και ο Δήμαρχος, σαν δημοκρατικός πολίτης που είναι, θα μπορέσει να βάλει την υπογραφή του στο κλείσιμο. Αυτό λέει η νομοθεσία. Δεν τους υποχρεώσαμε εμείς να αλλάξουν τη λογική τους. Γιατί ψηφίσαν ναι, ας το κρίνει αυτό η δημότηση της Δράμας. Εμείς έχουμε ανοιχτή την οθόνη σε όλους, μάλλον ανοιχτό τη δυνατότητα να τοποθετηθούν, και ο καθένας φυσικά είναι στην κρίση των δραμηνών πολιτών, κύριε Ηλιόπουλε. Να πω ένα ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη, καλώντας και κάποιους άλλους εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων.